Δυστυχώς η Αργυρό αποχωρεί από το Πάροβλα. Μαζί με κάποιον άλλον. Όπως είχα πει και την πρώτη εβδομάδα, θα φύγω μαζί της. Πάντα είναι τα ενδεχόμενα ανοιχτά και μπορεί η Αργυρό να επιστρέψει. Όπως ξέρεις, ο κόσμος ψηφίζει. Ναι, το μπορεί η Αργυρό να είναι πολύ δυνατή παίκτρια. Το γνωρίζω, μπορεί να επιστρέψει. Απλά επειδή επικρατεί όλο αυτό το, η ιστορία, αυτό το παραμύθι με τα παιδιά και δεν νιώθω κι εγώ πολύ όμορφα μέσα σε αυτό το σπίτι, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Και χάνεις το παιχνίδι, αν δεν μπορείς να περιμένεις μια εβδομάδα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος. Το ξέρεις. Πάντα υπάρχει λόγος. Μου λείπει ο ήλιος. Θα πάμε στο σολάριο. Πάτε πίσω, Αργυρό. Αργυρό. Δεν θες να τον ενθαρρύνεις να μείνει. Μπορεί να επιστρέψει και έχει την ευκαιρία του σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν μπορώ να επηρεάσω την άποψη του Γιάννη. Εγώ θα του έλεγα ότι αφού ήρθε στο παιχνίδι αυτό, καλό θα ήταν να μείνει. Αλλά αν αυτός θέλει να φύγει, γιατί μπορεί να το λέει η καρδιά του, όπως το έκανε και την άλλη φορά, τότε είναι επιλογή του. Εγώ αυτός. Ό,τι είπα δεν τα αλλάζω. Μαρία. Να αφήσω και τα παιδιά να το χαρούν. Σε αν φύγεις αυτή τη στιγμή, αποκλείεσαι, ενώ η Αργυρό έχει τη δυνατότητα. Δεν θα ξαναγυρίσω. Άννα, γιατί κλαις? Καταρχήν, συγκινούμε με αυτό που γίνεται. Το ότι ο Γιάννης αποδεικνύει τώρα ότι όντως αισθάνεται κάτι για την Αργυρό. Και κλαίω, αλλά νιώθω και αυτή τη χαρά μέσα μου, το ότι το βρίσκω απίστευτα ρομαντικό όλο αυτό. Το Power of Love. Ναι. Και εγώ τώρα κλαίω, που κλαίει η Άννα. Και στεναχωριέμαι που θα φύγουν αυτά τα δύο παιδιά και που δεν θα μπορέσουν να ξαναέρθουν πίσω, αφού η Αργυρό λέει πως. Άννα, όλα για κάποιο λόγο γίνονται, μην στεναχωριέσαι. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είστε φορτισμένοι και οι δύο. Τι πράγμα? Και οι 14. Αυτή τη στιγμή είστε φορτισμένοι. Εγώ, προσωπικά, όχι. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι θα κάνω. Δεν είμαι καθόλου φορτισμένος. Λυπάμαι πολύ που φεύγει Αργυρό. Έτσι είναι το παιχνίδι. Αυτό θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Θέλω να συγχαρώ και τους δύο παίκτες. Και τη Ζένια. Και τον Φίλιππο, που έσωσε τον κολλητό του. Το φίλο του. Μπορείτε να καθίσετε. Α, μισό λεπτό. Αυτό είναι δικό σου. Έχουμε και αυτό μισό. Ναι. Ο Φίλιππος είναι ο νέος αρχηγός του σπιτιού αυτή την εβδομάδα. Έχει πολλές υποχρεώσεις. Εντάξει, αυτή που ήθελα να εκτελέσω. Θα έχεις δουλειές μπροστά σου, ας έχεις. Εντάξει, ας έχω όσες δουλειές χρειαστεί, δεν πειράζει. Πήγαινε κάτω. Η Αργυρό θέλω να βγει, να κατέβει, να χαιρετήσει τα αγόρια. Mm-hmm. Και μετά με όλα τα κορίτσια θα χαιρετηθούν στο διπλανό σπίτι, όπου θα πάρει τη φωτογραφία της και θα αποχωρήσει. Ένα ζευγάρι σήμερα χωρίστηκε. Η Αργυρό φεύγει από το σπίτι του Power of Love. Όμως μπορεί να ξανάρθει, χάρη στη δική σας ψήφο.
Εσείς μπορείτε να κάνετε τους παίκτες που φεύγουν υποστηρίζοντάς τους να ξανάρθουν. Καλό βράδυ και ραντεβού τη Δευτέρα. Γεια σας. Εντάξει, τι στεναχωριέσαι. Δεν θέλουμε να φύγουμε. Δεν την ψηφίσαμε εμείς. Εγώ βασικά... Όλα και όλα. Εγώ δεν στεναχωριέμαι, απλά με τα κορίτσια συγκινήθηκα. Εγώ βασικά αυτό τη λέω ότι... Είσαι σίγουρος ότι εσύ δεν θέλεις να μείνεις στο παιχνίδι. Ακούστε να δείτε. Εγώ... Εάν δεν έφευγε η Αργυρό, θα έμενα στο παιχνίδι, επειδή θα έμεινε η Αργυρό. Όμως από τη στιγμή που έχω ανεχτεί όλο αυτόν τον πόλεμο, ναι, τα ακριβώς, παιδιά δίπλα. Ακριβώς. Δεν νιώθω καθόλου βόλικα και άνετα. Να και δεν περνάω όμορφα καλά μέσα σε αυτό το σπίτι. Ακριβώς. Και είναι ο πρώτος λόγος, όταν είπα ότι ακριβώς, θα ναι, φύγω, το εννοούσα. Ναι. Ακόμα το εννοώ. Και ο δεύτερος λόγος αφού, είναι αυτός. Αφού τα παιδιά μου έχουν δώσει αυτές τις κατηγορίες που μου έχουν δώσει, έχω δυσφημιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν με χωνεύουν με λίγα λόγια. Ωραία. Και το δείξανε τώρα πάλι. Δεν έχω κανένα λόγο πλέον. Και δεν δείξανε και καμία θέληση να δώσουν δεν ευκαιρία. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι εδώ. Να κανένα. Σου πω εγώ ένα λόγο. Κανένα. Επειδή έχεις βγει από τους τρεις αγαπημένους παίκτες, από τον κόσμο μπορεί να κρίνει. Όχι. Πρέπει δεν να, θέλω σου... Να σου πω και μετά. Όχι. Δεν θέλω να είμαι εδώ. Εντάξει, να σου πω απλά τι πιστεύω. Να σου πω, η Αργυρό ίσως να θέλει να ξαναέρθει πίσω στο σπίτι. Άμα είναι εδώ, γιατί άμα σε αγαπάει ο κόσμος και σε φέρει πίσω. Όχι, κάτι, το κάνεις μία, το κάνεις όχι, δύο, το κάνεις τρεις, το κάνεις δεκατρείς. Δεν θέλω, εντάξει, γιατί όλο αυτό γίνεται σκεμμένα. Κόφτο. Τελείωσε. Όχι, δεν θα κάτσω να τον εφτώ. Τελείωσε. Το κάνεις μία, το κάνεις δύο. Απλά θέλω να σου πω ότι ο κόσμος σας αγαπάει, πιστεύω και τους δύο. Ωραία, δεν πειράζει. Γι' αυτό το λέω. Δεν μου αρέσει αυτή η άβρα. Παιδιά, όλα καλά. Πάμε σπίτι μας. Τώρα. Αργότερα λέω. Θα δείξω. Να δείξω. Θα δούμε. Αυτό είναι το παιχνίδι, κάθε εβδομάδα αλλάζουν οι κανόνες. Είναι περίεργα. Εκεί πέρα. Κανείς δεν θέλει να φύγει. Αυτό δεν είναι αλλάζουν οι κανόνες. Αυτό είναι το σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Εντάξει, δεν το ψήφισε. Ναι. Μπορείτε να ψηφίσει με τον άλλον που κοιμάσαι κάθε μέρα μαζί. Μπορώ τώρα να ψηφίσει τον Τζόνι. Από εσένα. Ποιο να ψηφίσει. Ποιο να ψηφίσει. Εγώ τον Παύλο θα ψηφίσω. Δεν θα ψηφίσει κανένα. Εγώ δεν τον ψήφισα τελικά. Όχι, εγώ ήξερα ότι δεν ψηφίσω. Εγώ πίστευα ότι θα ψηφίσω. Εγώ πίστευα θα έχω κι άλλε. Όχι μόνο δύο. Από εμά, με ποια λογική ρε φίλε. Τι να πούμε, πες μου. Αυτό θα γίνει τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε ψήφο είναι αναγκαστική. Δεν είναι παρεξηγήσιμη. Θα ξαναγίνει, θα ξαναψηφιστούμε. Την άλλη φορά θα είναι άλλο αρχηγό και θα έχει άλλο στην ασυλία. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό είναι. Μη στεναχωριέστε, παίρνετε χαλαρά. Θα φύγουμε όλοι σε κάποια φάση. Έστω ότι περιμένω μία εβδομάδα και καταπιέζομαι ψυχολογικά αυτή τη εβδομάδα που θα μου κάνει πολύ κακό εμένα προσωπικά. Ακριβώς. Γιατί δεν με ευνοεί και το κλίμα στον εξωτερικό παράγοντα όσον αφορά το καιρό και το περιβάλλον anyway. Α, ούτε εμένα. Έχασα το τέτοιο τώρα, τον ήρμο. Ότι έστω ότι περιμένω μία εβδομάδα. Έστω ότι περιμένω. Κάνω 1.000.000 προσευχές να ξανάρθει η Αργυρό. Έστω ότι στην καλύτερη περίπτωση ξανάρχεται η Αργυρό. Που δεν ξέρουμε αν θα αποχωρήσει η αγόρι ή κορίτσι. Εγώ στη θέση του θα έβγαλα. Μπορεί να αποχωρήσει δύο φορές. Μπορεί να αποχωρήσει δύο φορές αγόρι. Ακριβώς. Δεν θα περιμένω εγώ πότε θα αποχωρήσει κορίτσι. Μπορεί να χρειαστεί να μείνει κανένα μήνα για να έρθει η Αργυρό. Αν... Πότε θα αποχωρήσει κορίτσι. Θα και αν. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγώ το ίδιο θα έκανα. Τι ψηφίσει ο κόσμος να μπει. Γιατί... Και αν μπει, θα την ξαναψηφίσουν. Οπότε εγώ δεν έχω κανένα νόημα να μένω εδώ. Νιώθω πολύ αδικημένος. Που όλα τα παιδιά ήταν εξ αρχής εναντίον μου και ενάντια σε αυτό το ζευγάρι που πήγε να δημιουργηθεί. Ήταν το μόνο σταθερό ζευγάρι μέσα σε αυτό το σπίτι. Από πλευράς μου τουλάχιστον θεωρώ ότι ήταν αληθινά τα συναισθήματα και αυτό που ένιωσα. Και απλά δεν το άφησα να συνεχιστεί όλο αυτό. Και είμαι πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό.
σπίτι υπήρξαν άτομα τα οποία αγάπησα, τα οποία ήταν τα δύο κορίτσια που ήμασταν από την αρχή, τα οποία είχαν μείνει ήδη, γιατί είναι και η Ραφαέλα και εύχομαι να ξαναμπεί στο σπίτι. Όσο για την αποχώρησή μου, δεν έχω στενοχωρηθεί ιδιαίτερα. Περισσότερο με στενοχώρησε η αντίδραση των κοριτσιών. Είμαι πολύ συγκινημένη με τον Γιάννη, επειδή ήθελε να με ακολουθήσει όλο αυτό και έδειξε το πραγματικό νόημα του παιχνιδιού. Και τέλος θέλω να πω ότι καλύτερα να μην κρίνουν κάποιοι άνθρωποι κάτι χωρίς να ξέρουν τι έχει συμβεί από πίσω.